Θέλω να σας πω ότι και στον έρωτα φυγά το αυτοκίνητο δημιουργεί προβλήματα. Πάνω από ότι στο πήρε ολοκένουργιο, δεν ξέρω τι μάτι έχει αυτό το κορίτσι η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, να τα πάρουμε με την αρχή, από την αρχή. Η Ελπίδα όλο και προσεγγίζει την Αλεξάνδρα, με σκοπό βέβαια να μπορέσει να τη χειρίζεται και να τη δημιουργήσει προβλήματα. Την πείθει λοιπόν να πάνε μία βόλτα με το αυτοκίνητο τώρα που έμαθε να οδηγάει η Αλεξάνδρα. Ναι. Μέλα που στο δρόμο το αυτοκίνητο, αν και καινούριο, μένει μπέτη μου. Τους βοηθάει ο Μάρκος, ακούστε τώρα παιχνίδια της μοίρας, και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό η Ελπίδα το μεταφέρει εντελώς διαστρεβλωμένα στη Μαριέτα. Ο Ιάσονας, επειδή του έχουν μπει έτσι κάτι φοβίες μέσα του ότι μπορεί η Αλεξάνδρα να πάρει το αυτοκίνητο και το παιδί για να φύγει, αποφασίζει να προσλάβει Νταντά. Η Νταντά όμως αυτή φέρνει το ζευγάρι σε σύγκρουση. Με αποτέλεσμα η Αλεξάνδρα να παίρνει το παιδί και το αυτοκίνητο και να φεύγει. Ο Τιάσονας άνοιξε αυτό το αυτοκίνητο, για να δούμε. Ό,τι έγινε. Θα παίρνει μπροστά. Να πας να του ζητήσεις να μας πάρουν πίσω. Αλλιώς σηκώθηκα και έφυγα και όπου με βγάλεις, το λέω. Βαρέθηκα να μην έχω καμία αξία εδώ μέσα. Να μην έχω λόγο ούτε για το ίδιο μου το παιδί. Για μας ψε λίγο τη γλώσσα σου. Τι τρόπος είναι αυτός? Το αποφάσισα, Ελπίδα. Θα πάρω το παιδί και θα φύγω. Μόλις είδε την Αλεξάνδρα να παίρνει το μωρό, να μπαίνουν στο αυτοκίνητο και να φεύγουν. Είχε μαζί της και μια βαλίτσα ταξιδιού. Τα ακούσατε. Πήρε τη βαλίτσα, πήρε το μωρό, πήρε και το αυτοκίνητο. Το ερώτημα το οποίο θα θέσω είναι... Είναι αυτό που λέω, πάμε για τσιγάρο και ξανάρχομαι. Και δεν γύρισε ποτέ. Πού πηγαίνει η Αλεξάνδρα λοιπόν με μωρό, βαλίτσα και αυτοκίνητο? Έλα μου ντε. 6:15 στο Open, όλα συνάντια. Δηλαδή, πες τουλάχιστον. Πες γύρω τον ομό, πες τον ομό, κάτι πες. Ένα δηλαδή, στοιχείο, εν πάση περιπτώσει. Κάτι. Τίποτα. Τώρα που θα έρθει, ξέρεις. Θα εκμεύσει το κάτι.